9 Μαΐου, μεγάλη μέρα για την Ευρώπη και τους Ευρωπαίους. Είναι το σημείο αναφοράς του τέλους του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου το 1945 και η μέρα όπου η δήλωση του Ρομπέρ Σουμάν έθεσε τις βάσεις για την ενοποίηση της Ευρώπης το 1950. Σήμερα η φετινή επέτειος βρίσκει την Ευρώπη στο στάδιο της πορείας για την ενοποίηση με σταθερά βήματα, άλλοτε δειλά, άλλοτε πιο γενναία, αλλά πάντα μπροστά. 70 χρόνια μια πορεία κοινή για τους λαούς της Ευρώπης, με δυσκολίες, με προσπάθεια αλληλοκατανόησης, με προσπάθεια για μεγαλύτερη αλληλεγγύη, αλλά πάντα ενωμένη στις μεγάλες προκλήσεις. Στην περιφέρειά μας, όπου κι αν κάνουμε το μάτι μας, βλέπουμε γύρω την Ευρώπη. Η Ευρωπαϊκή Περιφερειακή Πολιτική έδωσε ζωντάνια στις περιφέρειες. Τα ευρωπαϊκά προγράμματα, τα διακρατικά, μας έφεραν κοντά με τους γειτονές μας από άλλες χώρες. Κάθε μέρα χτίζουμε το κοινό μας μέλλον. Αλλά η Ευρώπη είναι σαν το ποδήλατο. Πρέπει κανείς να είναι συνέχεια και να κάνει πετάλι για να μπορεί να κινείται και να πηγαίνει πιο μπροστά. Σήμερα γιορτάζουμε την Ευρώπη στην εποχή της κρίσης της από την πανδημία του κορονοϊού. Τα αιτήματα των Ευρωπαίων πολιτών είναι προς την Ευρώπη για περισσότερο ανθεκτικές κοινωνίες, για πιο συνεκτικές πολιτικές, για μεγαλύτερη προστασία στο διεθνή ανταγωνισμό και στο βίαιο σημερινό κόσμο. Αυτή τη φωνή ψώνουμε και εμείς από την περιφέρεια Ιωνίων Ίσων. Περισσότερη Ευρώπη, δυνατότερη φωνή των περιφερειών μας, εντονότερη παρουσία της Ευρώπης δίπλα μας. Στη συζήτηση που αρχίζει για το μέλλον της Ευρώπης θα είμαστε παρόντες και παρούσες. Γιατί η φωνή των Ιωνίων Ίσων, μιας περιφέρειας με μεγάλη ιστορική και ευρωπαϊκή πορεία, θέλει να βάλει τη σφραγίδα της και στη νέα εποχή, για το όφελος των πολιτών μας, για την ενδυνάμωση των νησιών μας.